Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Αντένα θα κόψουν την ανάσα για ακόμη μια φορά, καθώς θα δούμε πως η Θεόνη βρίσκει την Πελαγία σε ημιθανή κατάσταση. Λίγες ημέρες μετά ο Αλέξανδρος αποφυλακίζεται, αφού δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να τον κρατήσουν στη φυλακή για τη δολοφονία της Βασιλικής. Επιστρέφει λοιπόν ελεύθερος στο ξενοδοχείο, γεγονός που φέρνει τον Πέτρο στα όρια του και σκέφτεται να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Ο Νικόλας και η Αλίκη θέλουν να τον σταματήσουν. Ο Πέτρος βλέπει τον Ζάχο που την ακολουθεί και τρέχει να δει τι συμβαίνει, όταν ξαφνικά την πιάνουν οι πόνοι. Η Πελαγία καταραίει, καθώς βρίσκει τυχαία ένα στοιχείο που της αποκαλύπτει ποιος ήταν πραγματικά ο βιαστής της. Η Αλίκη ρισκάρει για άλλη μια φορά να βοηθήσει τον Πέτρο, ελπίζοντας ότι στο εξαφανισμένο γράμμα θα βρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αναστάτωσαν τις ζωές τους. Η Θεόνη βρίσκει την Πελαγία λιπόθυμη στην κάβα και την παίρνει στο σπίτι της. Ο Βλάσης έρχεται να την πάρει και έρχεται σε σύγκρουση με τον Χαραλάμπη. Στο μεταξύ η Ελένη γεννάει και αυτό σημαίνει πως ήρθε η ώρα για την Κυβέλη να σκηνοθετήσει και τη γέννα της Σοφίας, ώστε να παρουσιάσουν το μωρό. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.